σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης πρωτομηνιά σήμερα, για να δούμε αν παραμένουμε στα ίδια δεδομένα με αυτά που είχαμε μέσα στον Νοέμβρη ή πώς φαίνεται να εξελίσσονται τα πράγματα. Θα μας βοηθήσει λίγο για να σας ενημερώσουμε ο κύριος Σταύρος Κουμουλάς. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και καλό μήνα να έχουμε. Επίσης, συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό, δηλαδή να υπάρχουν χαμηλά οι τιμές, και σας ρωτάω κύριε Κουμουλά για τον εξής λόγο, γιατί ακούγαμε. Ξέρετε, δεν ξέρουμε από την αρχή του νέου μήνα, από την πρώτη του μήνα, εάν θα έχουμε τις επιδοτήσεις, εάν θα έχουμε τα διάφορα μπόνους, ποια θα είναι η πολιτική που θα ακολουθήσουν οι εταιρείες, για να ξέρουμε αν θα είμαστε χαμηλά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ωραία, να τα πάρουμε τη σειρά. Λοιπόν, αν θυμάστε πριν από περίπου 20 μέρες που είχαμε ξαναμιλήσει στο ραδιόφωνο και στη δική σας την εκπομπή, σας είχα πει ότι γύρω στα τέλη του Νοέμβρη θα έχουμε μία καλή πτώση του πετρελαίου στη θέρμανση και ίσως θα δούμε και κάτω από το 1 ευρώ και 20 λεπτά, που τότε που μιλούσαμε ήταν περίπου στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Σωστά. Δηλαδή μία μεγάλη διαφορά. Όσο αφορά λοιπόν αυτό, σε αυτό το κομμάτι έχουμε πέσει μέσα. Είμαστε στο 1 ευρώ και 15 λεπτά αυτή την περίοδο στο νομό του Ηρακλείου τα καύσιμα στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Μέση τιμή σε όλο το νομό στο 1,15. Μέσο όρο, μεσοσταθμικά μιλάμε. Ναι, ίσως σε κάποια χωριά το δούμε στο 1 ευρώ και 17 λεπτά. Ίσως στο 1 ευρώ και 18 λεπτά. Αλλά στον ιστό της πόλης του Ηρακλείου δεν θα το βρούμε παραπάνω από το 1 ευρώ και 15 λεπτά, 1 ευρώ και 13 λεπτά. Είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή τηρουμένων των συνθήκων και των αναλογιών βεβαίως. Όσο αφορά τις επιδοτήσεις που αναφέρατε, από σήμερα τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας που υπάρχουν κόψανε την έκπτωση στο μισό από ό,τι ήταν μέχρι εχθές. Δηλαδή μέχρι εχθές επιδοτούσαν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 7 λεπτά και στα 7,5 λεπτά. Από σήμερα ισχύει το μισό, δηλαδή 3 λεπτά συν το ΦΠΑ. Όμως νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση εμείς οι πρατηριούχοι θα απορροφήσουμε αυτή την αύξηση και έτσι δεν θα την περάσουμε στον καταναλωτή. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουν οι συνάδελφοι να πουλάνε στην τιμή που πουλούσαν και εχθές και ας έχουν παραλάβει στο σύνολό τους ακριβότερα στα τιμολόγια τους σήμερα το πετρέλαιο της θέρμανσης. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και το κρατάμε ως πληροφορία, αλλά κυρίως ότι... Γενικότερα οι πρατηριούχοι και οι συνάδελφοι προσπαθούμε να έχουμε τις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Ο κάθε πρατηριούχος βέβαια στο δικό του πρατήριο ξέρει τα έσοδά του, τα έξοδά του και έτσι, αλλά κάνουμε μια μορφή κοινωνικής πολιτικής όσο αφορά τις τιμές μας, διότι καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα και έτσι και εμείς προσπαθούμε από τη δικιά μας την πλευρά να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Ούτως ή άλλως, κύριε Κουμουλά, είσαστε εσείς που εμείς ως καταναλωτές βλέπουμε στα μάτια, για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν βλέπουμε καμία εταιρεία, κανένα δηληστηρίο, κανένα ΣΕΟ, κανένα από όλους αυτούς. Βλέπουμε εσάς που είσαστε εκεί, δίπλα, κοντά σε εμάς, στη γειτονιά μας και στο σπίτι μας. Ένα λοιπόν 13 με ένα 15 παραμένει, απορροφάται την πολύ μικρή αύξηση αυτή που αναφέρατε πριν από λίγο. Θα διατίθεται από σήμερα πρώτη του μήνα και για όσο πάει, δεν ξέρω πόσο πάει αυτό και πώς το βλέπετε μέσα σε βάθος χρόνου με την ίδια τιμή να πωλείτε το πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα κυμανθεί σε αυτά τα επίπεδα που προανήφερα. Δεν περιμένουμε κάτι σημαντικά, ούτε μείωση ούτε αύξηση. Να επισημάνουμε μόνο ότι αυτή η έκπτωση των δύο δηληστηρίων ισχύει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Ελπίζουμε να πάρει πάλι μία νέα παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου, που και εκεί έχει επέμβει η κυβέρνηση και έχει επιδοτεί ένα ποσό των 25 λεπτών στο λίτρο μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο Δεκέμβριος θα περάσει σε μία τιμολογιακή πολιτική κάτω από το 1,20 στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δηλαδή θα παραμείνουμε η πιο φτηνή πηγή ενέργειας παύλα θέρμανσης για τον καταναλωτή. Σαν πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή η τιμή, αυτή η μείωση, έτσι όπως το πράγμα εξελίχθηκε από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα, έχει φέρει και αύξηση της κατανάλωσης από την άλλη?
έχει φέρει αύξηση της κατανάλωσης και ειδικά τις τελευταίες μέρες που έχουμε και λίγο περισσότερο κρύο, λίγο περισσότερο βροχή, έτσι ο κόσμος έχει μπει λίγο στο χειμερινό mood και καταλαβαίνει ότι πλέον αρχίζει να κάνει και το βράδυ λίγο πιο πολύ κρύο, λίγο πιο πολύ ψύχρα, οπότε αναζητάει τη θέρμανση, οπότε προβαίνει σε παραγγελίες. Την τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί σημαντικά οι παραγγελίες. Βέβαια, εντάξει, οι παραγγελίες είναι μικρές σε ποσότητα και σε χρήματα, διότι εντάξει, ο κόσμος έχει να διαχειριστεί και άλλα έξοδα, οπότε καταλαβαίνετε έτσι, ότι είναι τα δύσκολα. Μπαίνει και αυτό μέσα στην εξίσωση. Σύν ότι περιμένουμε και εμείς και οι καταναλωτές πώς και πώς να κλείσει η πλατφόρμα, εδώ να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, τους ακροατές σας, ότι μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου έχουν το δικαίωμα να μπουν στο My Thermancy, να κάνουν την αίτησή τους, να δουν εάν επιδοτούνται με πετρέλαιο θέρμανσης για να προβούν σε μία παραγγελία, και στις 20 Δεκεμβρίου μπαίνουν τα πρώτα χρήματα στους δικαιούχους. Οπότε όποιος έτσι θέλει, ας βιαστεί να το κάνει, ούτως ώστε να πάρει και την πρώτη προκαταβολή στις 20 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι νομίζω και η πιο σημαντική πληροφορία για τους ανθρώπους οι οποίοι ζητούν να ενισχυθούν. Να δώσουμε ακόμα και μία ακόμα πληροφορία, κύριε Κουμουλά, αν έχετε την καλοσύνη, σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο κίνησης από την άλλη και την αμόλυβδη. Σε τι τιμές κινούμαστε σήμερα 1η του Δεκέμβρη? Και σε αυτά τα δύο προϊόντα που αναφέρατε, κυρία Δουλγεράκη, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε κατέβει σημαντικά από τα 2 ευρώ στην βενζίνη την αμόλυβδη. Στο νομό Ηρακλείου κυμαίνεται από 1,93 μέχρι 1,95-1,96, πάντως σημαντικά κάτω από τα 2 ευρώ. Και στο πετρέλαιο της κίνησης, επίσης, που ενδιαφέρει πάρα πολλούς καταναλωτές και επαγγελματίες, έχουμε κατέβει κάτω από το 1,90 ευρώ. Θα το βρούμε και 1,85, θα το βρούμε και 1,86 και 1,84. Έχουν κατέβει, έχει δηλαδή και εκεί σημειωθεί μια μεγάλη πτώση στα προϊόντα αυτά, και στη βενζίνη αμόλυβδη και στο πετρέλαιο της κίνησης, και αυτό συμπαρασύρει και στην πτώση του πετρελαίου θέρμανσης. Οπότε δηλαδή είναι ένα γενικότερο καλό, μια γενικότερη καλή περίοδος πτώσης τιμών εδώ και περίπου 30-40 μέρες. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, καλό μήνα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα και καλό μήνα.